Μέτρια χαρακτηρίζουν την κίνηση καταστηματάρχες εστίασης της Θήβας. Ο κόσμος παραμένει διστακτικός λόγω της οικονομικής κατάστασης, όμως θα είναι καλό να στηρίξει την τοπική κοινωνία, δηλώνει ο πρόεδρος καταστημάτων εστίασης της Θήβας, Παναγιώτης Χαρατσής. Να είμαστε αισιόδοξοι, τονίζει, παρά το ότι οι δυσκολίες είναι ακόμα εδώ. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, καλή ανάσταση με υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολίτες όλης της χώρας, αλλά και πόσο μάλλον στους επαγγελματίες που τα τελευταία 3 χρόνια έχουν μπει πάλι σε μια δύσκολη κατάσταση και ελπίζουμε άμεσα και γρήγορα να βγούμε από όλο αυτό και να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Είμαστε σε μια μέτρια κατάσταση. Ο κόσμος βγαίνει έξω, είναι πολύ επιφυλακτικός γιατί τα οικονομικά του είναι πολύ δύσκολα. Εμείς ελπίζουμε και θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια ανάταση της αγοράς αυτές τις μέρες. Θα στηρίξουμε και θέλουμε να στηρίξουμε όλοι μας και όλη την τοπική οικονομία που τόσο πολύ έχει ανάγκη, γιατί είναι μια μεγάλη αλυσίδα γιατί το χρήμα να μείνει μέσα στην πόλη μας, ώστε να όλοι να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να περάσουμε αυτές τις άγιες μέρες όμορφα, οικογενειακά και στηρίζοντας την πόλη μας. Έχει αισιοδοξία ο κόσμος ο δικός σας, ο επαγγελματικός δικός σας κόσμος? Αισιοδοξία. Είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Ο κόσμος χρειάζεται και από εμάς, τους επαγγελματίες, έμπορους, την νότα της αισιοδοξίας. Δεν έχουμε επιλογή να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να μεταφέρουμε το θετικό κομμάτι και πόσο μάλλον αυτές τις άγιες μέρες, τη νότα αγάπης, να στηρίξουμε την αγορά. Οι τιμές είναι προσιτές. Η προσοχή του καταναλωτή σίγουρα θα πρέπει να είναι στην ποιότητα των προϊόντων, είναι πολύ βασικό. Μπορεί ένα προϊόν να το βρούνε πιο ακριβά σε κάποια καταστήματα, αλλά θα παίξει μεγάλο ρόλο και η ποιότητα. Προσπαθούμε να αποβάλουμε τους εμπόρους ή τους καταστηματάρχες οι οποίοι δεν πουλάνε ποιοτικά πράγματα. Το ίδιο θα κάνει και ο κόσμος και ο καταναλωτής, γιατί ξέρει πλέον τα λεφτά που χαλάει πρέπει να είναι ποιοτικά και να ξέρει ότι αυτά που θα πάει το γεύμα σπίτι του θα είναι απολύτως ασφαλές. Υπάρχουν καταστήματα που το Πάσχα θα ψήσουν αρνί που θα μπορεί ο κόσμος να γιορτάσει μαζί τους? Σίγουρα. Υπάρχουν καταστήματα και στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας και σε όλο τον Γαλλικρατικό Δήμο και πόσο μάλλον στα χωριά. Όλοι μας είμαστε προετοιμασμένοι. Ο καιρός από ό,τι μας δείχνει θα είναι σύμμαχός μας. Να μείνει ο κόσμος στη Θήβα, να βγει, να διασκεδάσει και θα διασκεδάσουμε και εμείς μαζί του. Και θα είναι ένα ξεκίνημα, παρά τις όλες τις δυσκολίες, γιατί δεν θέλω να πω ότι τελειώσαν οι δυσκολίες. Οι δυσκολίες είναι εδώ, μένουν, η ακρίβεια, η ασχροκέρδεια, τα πάντα, αλλά πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε ένα μήνυμα ότι εμείς, ό,τι και να γίνει, πρέπει αυτές τις άγιες μέρες να έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, να είμαστε με αγάπη και να κοιτάξουμε να περάσουμε όσο δυνατόν καλύτερα, γιατί το χρειαζόμαστε μετά από χρόνια εγκλεισμού.